Εκεί πέρα που θέλω να καταλήξω είναι ότι υπάρχει περιορισμός στο σύστημα μαγείας. Και όταν υπάρχει περιορισμός στο σύστημα μαγείας, για κάποιο λόγο με κρατάει πιο πολύ, μ' αρέσει πιο πολύ. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σήμερα στο σημερινό βίντεο. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε για το Wheel of Time, μόλις το τελείωσα. Πάει λίγος καιρός, νομίζω 1,5-2 μήνες από το που το τελείωσα. Δεν είμαι αρκετά σίγουρος, μπορείτε να το τσεκάρετε στο Goodreads, θα υπάρξει το link για το δικό μου λογαριασμό στο Goodreads για να μπορείτε να στοκάρετε τι βιβλία διαβάζω και σε ποιο σημείο είμαι. Προσπαθώ να κάνω update κάθε μέρα πριν κοιμηθώ αφού διαβάσω ό,τι θέλω να διαβάσω, τέλος πάντων. Οπότε μπορείτε να μπείτε και εκεί πέρα να ξέρετε ακριβώς ποιο βιβλίο είμαι ή ποια είναι η πρώτη μου εντύπωση, γιατί υπάρχει αξιολόγηση με 4 αστέρια. Είναι ένα ωραίο, το βλέπω σαν ημερολόγιο των βιβλίων που διαβάζεις. Ναι, άμα θέλετε μπείτε και δείτε με. Εκεί πέρα ακολουθήστε με, φτιάξτε λογαριασμό αν δεν έχετε, έχει πλάκα. Και μπορώ να πω ότι πρώτα, μετά το φινάλε, έμεινα λίγο στο σημείο που έχεις τελειώσει αυτή τη σειρά βιβλίων, αλλά εν τέλει δεν την έχεις τελειώσει. Δηλαδή, πήγαινα να διαβάσω άλλο βιβλίο, αλλά δεν μπορούσα. Δηλαδή, λες και κάτι με κράταγε εκεί πέρα πίσω. Μου έλειπε αυτό το ότι θέλω κι άλλο. Θέλω να διαβάσω κι άλλο βιβλίο, θέλω να ξαναχαθώ σε εκείνον τον κόσμο. Οπότε, ναι, καταλαβαίνετε ότι μ' άρεσε. Προφανώς δεν γίνεται να σ' αρέσει κάτι, να μην σ' αρέσει κάτι και να έχεις διαβάσει 14 βιβλία από αυτό το κάτι. Τέλος πάντων, πάλι καλό πέρασε λίγος καιρός και το άφησα να μαριναριστεί μέσα στην κεφάλα μου και πάμε να δούμε τις πρώτες εντυπώσεις. Λοιπόν, θα μιλήσω λίγο για θετικά και αρνητικά, τα κυρίαρχα δυνατά στοιχεία τα οποία συνάντησα και τα μερική αρνητική κριτική που έχω να κάνω πάνω σε αυτά, γιατί κάτι τόσο μεγάλο δεν γίνεται να έχει μόνο καλά ή δεν γίνεται να έχει μόνο κακά, θα έχει αναγκαστικά και από τα δύο. Και από τη στιγμή που είναι πετυχημένο, σίγουρα έχει να σου προσφέρει αρκετά καλά. Και πάμε τώρα σε αυτά. Λοιπόν, φεύγουν για τους χαρακτήρες, γιατί νομίζω ότι είναι, αν όχι το πιο δυνατό στοιχείο, το δεύτερο πιο δυνατό στοιχείο θα έλεγα. Οι χαρακτήρες και η δουλειά που έχει γίνει σε αυτούς είναι πάρα πολύ ανθρώπινη. Έχουν έντονα χαρακτηριστικά, φωνάζουν προσωπικότητα και αυτό είναι και ένα στοιχείο το οποίο έχω παρατηρήσει σε άλλες κριτικές που έψαξα όταν έκανα έρευνα γι' αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Δεν πολύ αρέσουν, δηλαδή υπάρχουν χαρακτήρες που σπάνε τα νεύρα στους αναγνώστες, όπου και τα δικά μου νεύρα ίσως σπάσανε από αυτούς, αλλά το θέμα είναι ότι είναι η κατηγορία αγαπάς να τους μισείς. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θέλω να γκρινιάζω για την ύπαρξή τους. Τέλος πάντων. Και ο λόγος που είναι λίγο εκνευριστική είναι επειδή είναι πάρα πολύ ανθρώπινοι. Δικαιολογούνται πάντα τα κινητρά τους και όταν το βάζεις στο πλαίσιο το τι ξέρει ο χαρακτήρας και το τι πληροφορία έχει μέσα στην πλοκή και καταλαβαίνεις πόσο δικαιολογημένη είναι η αδικαιολόγητη συμπεριφορά τους, σου δίνει κάτι παραπάνω, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Με τους πρωταγωνιστές μας είναι εύκολο να ταυτιστούμε ή με τους δεύτερους πρωταγωνιστές, ας το πούμε. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορώ να το θέσω αυτό. Το cast μας είναι πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή έχουμε πολλούς χαρακτήρες που παρακολουθούμε. Έχουμε πάρα πολλά point of views και ακόμη περισσότερους δεύτερους, τρίτους, τέταρτους, πέμπτους. Έχει όλες τις κατηγορίες χαρακτήρων εδώ πέρα. Μιλάμε για 4 με 5.000 χαρακτήρες, νομίζω ότι είναι λίγο πιο κάτω από 5.000. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, κάπου το είχα δει. Και αυτό είναι και ένα από τα αρνητικά ίσως, αν και θεωρώ ότι θέλει πολλή δουλειά και κόπο για να έχεις γράψει μια σειρά φαντασίας με τόσους πολλούς χαρακτήρες. Αναγκαστικά είναι κάτι το οποίο είναι selling point για κάποιον, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα αρνητικό εδώ πέρα κρυμμένο, το οποίο θα το συζητήσουμε σε λίγο. Φεύγουμε να μιλήσουμε για τον κόσμο, το οποίο είναι το πιο δυνατό στοιχείο σε αυτήν εδώ πέρα τη σειρά φαντασίας. Θα έλεγα ότι είναι και 10 στα 10. Δεν θα το συγκρίνω με το Lord of the Rings. Μιλάμε για άλλο επίπεδο ενασχόληση στον κόσμο. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με σοβαρή δουλειά στην κουλτούρα των διαφορετικών πολιτισμών, την ιστορία τους κτλ.
και το πώς κατέληξαν να είναι στο σημείο που είναι, το οποίο το βλέπεις και στο Lord of the Rings, αλλά δεν παίρνω καν, όπως σας είπα, να κάνω σύγκριση, γιατί είναι σε διαφορετικά επίπεδα η δουλειά που έχει γίνει. Ωστόσο, το αποτέλεσμα μπορώ να πω ότι είναι κάτι εξίσου καλό και είναι πάρα πολύ ωραίο το πώς η μαγεία, που είναι το επόμενο θετικό χαρακτηριστικό, συναντάται από περιοχή σε περιοχή και από λαό σε λαό και πώς τον έχουν τοποθετήσει μέσα στη ζωή τους και το πώς τον το εκμεταλλεύονται. Το σύστημα μαγείας είναι από τα πιο ενδιαφέροντα που έχω συναντήσει μέχρι στιγμής. Βέβαια δεν έχω διαβάσει και πολλά βιβλία φάνταση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιον να το ξεπεράσει. Είναι elemental magic system, δηλαδή είναι με στοιχεία της φύσης το σύστημα μαγείας. Έχουμε τα κλασικά του Avatar, του παιδικού αν το θυμάστε, γη, νερό, φωτιά, αέρας και πνεύμα, αυτό είναι το πέμπτο στοιχείο, όπου με διάφορους συνδυασμούς μπορούμε και έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα στις δυνάμεις, επιθέσεις, δεν ξέρω κι εγώ τι. Υπάρχει η αντρική και γυναικεία έκφραση της δύναμης, το side in και side out. Τέλος πάντων, δεν θα σας κουράσω, είναι πάρα πολύ περίπλοκο το σύστημα μαγείας και θα υπάρξει ξεχωριστό βίντεο άμα θέλουμε να το αναλύσουμε περισσότερο. Δεν θέλω να χαραμίσω 20 λεπτά σε ένα βίντεο 10 λεπτών, 20 λεπτών, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό, και να αναλύω μόνο μία πτυχή αυτού του φανταστικού κόσμου. Αλλά ο λόγος που αναφέρομαι σε αυτό είναι το ότι οι άντρες, όταν χρησιμοποιούν το σύστημα μαγείας, το Σαϊντίν, τρελαίνονται λίγο-λίγο. Και να φανταστείτε ότι ο πρόλογος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή χρησιμοποίησε πολύ από αυτήν τη δύναμη, τρελάθηκε, σκότωσε την οικογένειά του και στο τέλος αυτοκτόνησε. Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή εισαγωγή. Μαθαίνεις πάρα πολλά, δίκως να σου έχει πει τίποτα. Νομίζω ότι είναι από τις πιο καλές χρήσεις προλόγου που έχω δει. Θέλω να μιλήσω τόσο πολύ γι' αυτό, αλλά είναι μεγάλη παρένθεση. Τέλος πάντων, εκεί πέρα που θέλω να καταλήξω είναι ότι υπάρχει περιορισμός στο σύστημα μαγείας. Και όταν υπάρχει περιορισμός στο σύστημα μαγείας, για κάποιο λόγο με κρατάει πιο πολύ, μ' αρέσει πιο πολύ το να ξέρω ότι άμα χρησιμοποιήσει πολύ από κάτι θα τρελαθεί και άμα τρελαθεί θα σκοτώσει αυτούς που αγαπάει ή κάποιον άλλο βασικό χαρακτήρα θα αυτοκτονήσει ο ίδιος. Αυτός ο περιορισμός μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου το κάνει πιο ενδιαφέρον στη χρήση του, γιατί θα υπάρξουν στο τέλος συνέπειες και οι συνέπειες προσωπικά μου αρέσει, αυτά είναι γούστα. Τώρα ας μιλήσουμε λίγο γρήγορα για τα αρνητικά. Η πιο κλασική αρνητική κριτική που έχει δεχθεί ο Ρόμπερτ Τζόρνταν είναι ότι είναι υπερβολικά αναλυτικός και ότι επαναλαμβάνει σε διάφορα σημεία. Τώρα θα σχολιάσω αυτό ότι επαναλαμβάνεται και μου φαίνεται και λίγο λογικό και δικαιολογημένο, θα έλεγα. Γιατί όταν έχουν περάσει 1-2 χρόνια από βιβλίο σε βιβλίο και είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν γίνει, είναι λογικό να πρέπει να αναφερθεί ξανά σε κάτι. Αλλά για αναγνώστες σαν και εμάς, όπου το έχουμε όλο διαθέσιμο στην κατοχή μας, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να το διαβάζουμε, ίσως ναι, να γίνει κουραστική αυτή η επανάληψη. Θα σου περιγράψει περισσότερο ίσως από όσο χρειάζεται για να βάλεις την εικόνα του δωματίου, τα ρούχα που φοράν κτλ. Αλλά είναι και λίγο αναγκαίο κακό, γιατί υπάρχει διαφορετική ενδυμασία, υπάρχει διαφορετική στάση σώματος από λέω σε λέω, που του δίνει περισσότερο βάθος, δίνεις και παίρνεις, που δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Το δικαιολογώ πάρα πολύ, αλλά για να τα λέω αρνητικά, είναι και αρνητικά που πιστεύω εγώ ότι έχει, έτσι. Δηλαδή, όντως το θεωρώ ότι επαναλαμβάνει περισσότερο από όσο θα έπρεπε και ότι παρά είναι περιγραφικό. Υπήρξαν μερικές άβολες στιγμές, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτές, αλλά ήμουν στην φάση τώρα σοβαρά διαβάζω κάτι τέτοιο. Ναι, ίσως κάνω βιντεάκι οι πιο άβολες στιγμές διαβάζω στο Wheel of Time, δεν ξέρω. Αλλά ναι, θα μπορούσαν να μην υπάρχουν και η σειρά φαντασίας θα είναι καλύτερη. Δεν γίνεται βέβαια να μιλήσουμε για το Wheel of Time και να μην αναφερθούμε στον ελέφαντο που υπάρχει στο δωμάτιο. Αναφερόμενο στο ότι πέθανε ο Ρόμπερτ Τζόρνταν πριν το ολοκληρώσει το βιβλίο αυτήν τη σειρά φαντασίας. Το άφησε στο 11ο βιβλίο που και ολοκλήρωσε και πάλι καλά, γιατί ήταν ένα από τα καλύτερα βιβλία που είχε γράψει. Και το συνεχίζει με τον Μπράδο Σάντερς, όταν να βγάλει ένα βιβλίο εν τέλει είπε ότι επειδή έχω υλικό για 3 βιβλία θα το βγάλω σε 3, δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό φαντάζομαι ότι συμφέρει και τον εκδοτικό οίκο κτλ.
Κερδίσαν όλοι, κερδίσαμε και εμείς γιατί έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και θεωρώ ότι ήταν υπέρ το ότι το βγάλουν σε τρία βιβλία, το τελευταίο βιβλίο. Υπήρχαν τέλος πάντων συγκεκριμένα σημεία στην ιστορία όπου υπήρχε μεγάλη κορύφωση και ακόμα μεγαλύτερη ώστε να το κόψουν ακριβώς εκεί πέρα και να έχουμε τρία μεγάλα ωραία βιβλία. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει λίγο το ότι άλλαξε έναν χαρακτήρα περισσότερο από όσο θα ήθελε το κοινό. Εγώ θα πω εδώ πέρα ότι ίσως να κάνει και καλύτερη δουλειά από τον Ρόμπερτ Τζόρνταν σε αυτόν τον χαρακτήρα, τουλάχιστον για το πώς το βίωσα εγώ. Και πρέπει να του δώσουμε πολλά συγχαρητήρια για το ότι δεν προσπάθησε να αντιγράψει τον τρόπο συγγραφής του Ρόμπερτ Τζόρνταν, αλλά έβαλε το δικό του στο πλαίσιο του κόσμου του Wheel of Time και έβγαλε τη δικιά του δουλειά. Κρίμα που δεν τελείωσε ο Ρόμπερτ Τζόρνταν, αλλά πάλι καλά που εμφανίστηκε ο Μπράντον Σάντερσον εκείνη την εποχή. Και συμπλήρωσε και τελείωσε αυτό εδώ πέρα το μεγάλο έργο επικής φαντασίας το οποίο έχουμε πλέον στα χέρια μας. Αξίζει να το διαβάσει κάποιος. Ναι, λες και έχει παίξει ένα στοίχημα με τεράστια απόδοση. Δηλαδή, δεν το πιστεύεις ότι θα έρθει. Φοβάσαι για τα λεφτά που έχει επενδύσει, αλλά άμα έρθει το στοίχημα, θα σου έρθει και μεγαλύτερο κέρδος. Όσο περισσότερη ώρα αφιερώνεις στο Wheel of Time, τόσο μεγαλύτερο payoff έχεις και αυτό γίνεται. Αξίζει να το διαβάσεις, όπως είπα, για αυτά που έχει να σου προσφέρει. Είναι ένας κόσμος φαντασίας ο οποίος έχει πάρα πολύ βάθος, έχει χαρακτήρες που εξελίσσονται πάρα πολύ και οι σχέσεις και οι δυναμικές τους συνέχεια μεταβάλλονται. Υπάρχουν στιγμές ιδιοφυΐας της συγγραφής από τον Ρόμπερτ Τζόρνταν, πραγματικά πρέπει να παίρνουμε σημειώσεις και μακάρι να τα ξαναδούμε σε επόμενα έργα φαντασίας, όπως ο τρόπος που χρησιμοποιεί το plot armor, το ότι δεν πεθαίνουν με τον τροχό του χρόνου τέλος πάντων, που είναι προκαθορισμένα κάποια γεγονότα να γίνουνε. Όπως είπα, η εισαγωγή που κάνει με τον πρόλογο στη σειρά, πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό όταν κάθομαι και το ξανασκέφτομαι πόσο ιδιοφυΐες είναι η χρήση του προλόγου στη συγκεκριμένη σειρά φαντασίας. Ναι, μπορώ να κάθομαι να μιλάω μέχρι αύριο για το αν αξίζει να το διαβάσεις. Καταλήγω στο ναι, αξίζει να το διαβάσεις. Βέβαια, δεν είναι για όλους. Και για ποιους είναι. Είναι πάρα πολλά βιβλία. Είναι για αυτόν που δεν έχει πρόβλημα να διαβάσει πολλά βιβλία. Αυτός που θέλει να αφιερώσει χρόνο, θα τα αφιερώσει και θα πάρει πίσω αυτό που θέλει. Τώρα για τους υπόλοιπους που δεν θέλουν να ξεκινήσουν κάτι και να τα αφήσουν στη μέση και ταυτόχρονα δεν έχουν πολύ χρόνο να διαβάσουν, ίσως να τους είναι λίγο πιο δύσκολο να κάνουν την επένδυση χρόνου. Λοιπόν, εδώ πέρα από ό,τι έχετε καταλάβει δεν μιλάμε για απλά μια σειρά φαντασίας 14 βιβλίων, μιλάμε για ένα ταξίδι φαντασίας που γίνεται μέσα από 14 βιβλία. Αξίζει να το διαβάσει κάποιος αν θέλει να επενδύσει πραγματικά τον χρόνο μέσα σε αυτά, ναι, θα του δώσει πίσω περισσότερα από όσα έχει επενδύσει. Και θεωρώ ότι όσοι έχουν το στομάχι ώστε να κάνουν αυτό το μαραθώνιο, ναι, πηγαίνετε γι' αυτό. Δεν είναι ανάγκη να το διαβάσετε μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε 2 χρόνια. Μπορείτε να διαβάσετε έναν το χρόνο και κάποια στιγμή να το τελειώσετε. Δεν θα έλεγα ότι κάθε βιβλίο είναι καλύτερο από το επόμενο, ότι όλα τα βιβλία είναι τέλεια. Υπάρχει μία εκεί πέρα στο 8, 9, το 9 και το 10 θα έλεγα βασικά. Είναι βιβλία τα οποία δεν είναι τόσο καλά και κουραστικά να τα διαβάσεις. Αλλά δεν είναι κακά βιβλία για κανένα λόγο. Είναι κακά βιβλία σε σχέση με το Wheel of Time. Σε κάποια σημεία ναι γίνεται πιο αργό από όσο θα έπρεπε, αλλά για ποιο λόγο διαβάζεις επική φαντασία. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι οι χαρακτήρες, ο κόσμος και το σύστημα μαγείας, η πλοκή, οι πόλεμοι, οι μάχες, αυτά είναι τα πιο δυνατά στοιχεία στην κατηγορία και τα έχει. Θεωρώ ότι είναι ένα κλασικό έργο στην επική φαντασία και θα μείνει για να συζητιέται για τις επόμενες γενιές. Αυτά λίγο πολύ. Εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ για τη σειρά που θα βγάλει η Amazon και χαίρομαι γιατί έλεγα ότι θα διαβάσω μόνο το πρώτο βιβλίο και μετά θα δω τη σειρά της Amazon. Και θα το πηγαίνω σεζόν βιβλίο, σεζόν βιβλίο. Ωστόσο, διάβασα όλα τα βιβλία πριν έρθει η σειρά της Amazon. Είμαι τυχερός γιατί έφαγε postpone λόγω
του COVID ή άτυχος γιατί έφαγε, θα το δούμε. Ναι, ξεκίνησε μάλλον για την σειρά. Τώρα η σειρά θα ξεκινήσει λόγω των βιβλίων. Τι να πω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό εδώ πέρα το βίντεο και μέχρι τότε καλό σας διάβασμα.